Ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, είναι χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνες. Γι' αυτό και ο Λόγος Του είναι αιώνιος και δεν αλλάζει. Μας διαβεβαίωσε μάλιστα ότι μπορεί ο ουρανός και η γη να περάσουν, αλλά δεν θα περάσει ούτε μία λέξη, ούτε ένα γράμμα, ούτε ένα τόνος από τα λόγια Του μέχρι να γίνουν πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, οι πράξεις του Χριστού και οι λόγοι Του είναι διαρκές υπόμνημα και υπενθύμηση για την πορεία της δικής μας της ζωής. Ακούγοντας λοιπόν σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο, σκέφτηκα πόσο το γεγονός το οποίο αναφέρεται είναι γεγονός και της δικής μας ζωής και πόσες φορές βασανιζόμαστε και υποφέρουμε για πράγματα τα οποία επεσήμανε ο ίδιος ο Χριστός, δηλαδή για παραλήψεις δικές μας. Γιατί μέσα στη ζωή μας συναντάμε πολλές φορές προβλήματα, όχι μόνο για κάτι κακό που εμείς κάναμε, αλλά και για πράγματα που εμείς παραλείψαμε και αυτά έρχονται σαν συνέχεια και σαν συνέπεια στη δική μας τη ζωή. Το περιεχόμενο του σημερινού Ευαγγελίου είναι ένα περιστατικό. Ένας ταλέπορος πραγματικά πατέρας φέρνει το παιδί του στο Χριστό. Το παιδί αυτό έχει δαιμόνιο και πολλές φορές πέφτει κάτω και σπαράζει και κυλίεται και αφρίζει και υποφέρει. Νομίζω ότι μπορείτε να φανταστείτε κι εσείς κι εγώ και όλοι μας το δράμα πραγματικά ενός τέτοιου πατέρα και μιας μάνας προφανώς και μιας οικογένειας που έχει ένα παιδί σε αυτή την κατάσταση. Σήμερα υπάρχουν παιδιά σε αυτή την κατάσταση. Και πολλές φορές πραγματικά υποφέρουμε όταν κυρίως τα φέρουν στις ιερές μας μονές και ζητάνε από τους ιερείς να τους διαβάσουμε. Δηλαδή να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού για να ελευθερωθούν τα πρόσωπα αυτά μικρότερα ή μεγαλύτερα από αυτό που πραγματικά τους κάνει να υποφέρουν τόσο πολύ. Ο Χριστός βλέπει αυτόν τον πατέρα, βλέπει και αυτό το παιδί και ρωτά κάποια στιγμή τον πατέρα από πότε αυτό το παιδί υποφέρει και η απάντηση του πατέρα είναι παιδιόθεν, από μικρό παιδάκι. Και δεν ρωτά τυχαία ο Χριστός, ρωτά συνειδητά, γιατί θέλει να κάνει τον πατέρα αυτό ακριβώς να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που ζει τώρα το παιδί αυτό, ήταν ένας νέος άνθρωπος, ουσιαστικά οφείλεται σε ουσιαστικές παραλήψεις και φροντίδες από την πλευρά της οικογένειάς του. Ότι το παιδί αυτό έμεινε έρημο της Θείας Χάριτος, γι' αυτό σκήνωσε μέσα του όχι πλέον το Πνεύμα το Άγιο, αλλά ο πονηρός. Γι' αυτό βρήκε τόπο να κατοικήσει το δαιμόνιο. Και μάλιστα ο πατέρας αυτός είχε φέρει προηγουμένως το παιδί του στους Αποστόλους, στους μαθητές του Χριστού, και εκείνοι δεν μπόρεσαν να το κάνουν καλά. Και όταν τελικά ο Χριστός διατάσσει το δαιμόνιο και εγκαταλείπει το παιδί αυτό, αφού πρώτα σπάραξε για μία ακόμη φορά και έμεινε σαν νεκρός, ώστε να νομίζουν οι άλλοι ότι πέθανε, ο Χριστός το πήρε από το χέρι, το σήκωσε και το πρόσφερε στον πατέρα του υγιές. Και όταν αργότερα οι μαθητοί τον ρώτησαν, «Κύριε, εμείς γιατί δεν μπορέσαμε να θεραπεύσουμε αυτό το παιδί?» Και ο Χριστός τους απάντησε, «Τούτο το γένος, εννοείται των δαιμόνων, εν ουδενή δύναται εξελθήν, ημί εν προσευχή και νηστεία». Εν ουδενή, με τίποτε άλλο δεν μπορεί να βγει, παρά μονάχα με την προσευχή και την νηστεία. Αλλά γιατί με την προσευχή και την νηστεία? Γιατί η προσευχή και η νηστεία είναι οι δύο δρόμοι δια των οποίων ο Θεός έρχεται στον άνθρωπο. Τι είναι η προσευχή? Η προσευχή δεν είναι κάποια λόγια που λέμε στο Χριστό να του ζητήσουμε να μας κάνει αυτό, εκείνο ή το άλλο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος θα μας πει ότι είναι προτιμότερο κανείς να προσεύχεται παρά να αναπνέει. Και εμείς θα του λέγαμε, «Άγιέ μου, αν δεν αναπνέω θα πεθάνω». Και εκείνος θα μας έλεγε, «Μπορείτε αυτό και το καταλαβαίνετε. Δεν μπορείτε λοιπόν να καταλάβετε τι παθαίνει η ψυχή σας όταν δεν προσεύχεστε?» Γιατί αυτό εννοεί ο Άγιος Πατέρας.
Αυτό εννοεί η Εκκλησία, ότι η προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής. Όλοι ξέρουμε ότι χωρίς οξυγόνο δεν ζούμε. Αν αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ όλοι, αν είμαστε παρόντες και όρθιοι, είναι γιατί αναπνέουμε. Βλέπει κανείς σας το οξυγόνο, το μυρίζει, το πιάνει? Κι όμως η απόδειξη ότι εδώ μέσα υπάρχει οξυγόνο είναι ότι εμείς ζούμε. Κατά τον ίδιο τρόπο, η απόδειξη αν κάποιος προσεύχεται είναι αν έχει πνευματική ζωή. Είναι αν πραγματικά η χάρη του Θεού είναι ζωντανή μέσα του. Γιατί όπου υπάρχει η χάρη του Θεού δεν τολμά να πλησιάσει το δαιμόνιο και ο διάβολος. Όταν όμως η ψυχή μας είναι στερημένη από τη Θεία Χάρη, τότε ο τόπος είναι ελεύθερος. Έτσι λοιπόν η προσευχή μας είναι η αναπνοή της ψυχής μας. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Και η προσευχή είναι ακριβώς όπως η αναπνοή, το μέτρο της ζωής και το μέτρο της αγάπης. Όποιος αγαπά το Θεό προσεύχεται αυθόρμητα. Όταν αγαπάτε τα παιδιά σας, ακόμα και τότε που είναι μικρά και δεν μιλάνε και δεν καταλαβαίνουν, δεν τους μιλάτε? Και δεν βλέπετε ότι ενώ δεν καταλαβαίνουν τα λόγια σας, νιώθουν την καρδιά σας, και όταν τους μιλάτε όμορφα, πόσο ειρηνεύουν, σας χαμογελούν και εσείς τα χαίρεστε? Ακριβώς γιατί αυτές είναι σχέσεις ζωής, δεν είναι σχέσεις διανόησης, δεν είναι σχέσεις μυαλού. Αυτή είναι η σχέση ζωής και εμπειρίας του ανθρώπου με το Θεό. Ο άνθρωπος προσεύχεται στο Θεό και γλυκαίνεται από τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος μαζεύει το νου του και στρέφεται στο Θεό, αλλά και σε κάθε στιγμή νιώθει την ανάγκη να τον δοξάζει. Και με αυτόν τον τρόπο έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Και όσο πιο ζει την παρουσία του Θεού, τόσο πιο πολύ νιώθει την ανάγκη να προσεύχεται. Όπως ακριβώς όταν το παιδάκι αρχίζει να σας απαντάει και να γελάει και να χαίρεται και να σας αγκαλιάζει, τόσο πιο πολύ νιώθετε την ανάγκη να του μιλάτε. Αυτή τη σχέση ζωής εμείς την στερηθήκαμε, αλλά και την στερήσαμε και στα παιδιά μας. Γιατί τα παιδιά μας κάνουν και ζουν αυτό που ζουν μέσα στο σπίτι μας. Και γιατί η νηστεία είναι δρόμος? Γιατί η νηστεία είναι άσκηση. Ακριβώς λοιπόν όπως μας λένε οι ειδικοί και οι γιατροί, ότι η άσκηση του σώματος είναι απαραίτητη για την υγεία του σώματος, κατά τον ίδιο τρόπο η άσκηση, η νηστεία, είναι άσκηση για την υγεία της ψυχής μας. Και η νηστεία δεν είναι μόνο το να μην τρώμε κρέας ή κάποια άλλα φαγητά, αλλά είναι το να κόβουμε το δικό μας θέλημα. Όταν κόβουμε το δικό μας θέλημα, ακριβώς τότε έρχεται η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Όσο μέσα μας θα υπάρχει ο εγωισμός, δεν θα υπάρχει ο Θεός. Μας το είπε ο ίδιος μόλις την προηγουμένη Κυριακή. «Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάστο εαυτόν», να αρνηθείς τον εαυτό σου. Σημαίνει να εμπιστευτείς την αγάπη του Θεού, να εμπιστευτείς το θέλημά Του. Είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει κάτι κακό για μας? Και έτσι πλέον να ζήσει μέσα σου. Και αυτό η νηστεία των τροφών και των παθών το επιτυγχάνει και το αποφέρει. Και προσέξτε, εν ουδενή με τίποτε άλλο. Εμείς όμως τι συμβαίνει με μας? Ό,τι συνέβη με τον πατέρα. Πρώτον, εμείς δεν ζούμε εν προσευχή και νηστεία. Από μας λείπει η χάρη του Θεού. Από τα δικά μας τα σπίτια λείπει η ευλογία Του. Και τα παιδιά μας μεγαλώνουν μέσα σε αυτά τα σπίτια, που πολλές φορές μπορεί να μην μας είδαν ούτε το σταυρό μας να κάνουμε, που πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει ούτε και εικόνα μέσα στο σπίτι, έστω και για στόλισμα, που πολλές φορές να μην υπάρχει ένα καντήλι, μια θυσία και προσφορά στο Θεό. Και τα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς τη χάρη του Θεού. Η ψυχή τους δεν τρέφεται και δεν αναπνέει. Και θα ήθελα να ρωτήσω εσάς για τον εαυτό σας και τα παιδιά σας. Πιστεύετε ότι τα παιδιά έχουν και ψυχή? Μα θα μου πείτε, Πάτερ, τι ερώτηση είναι αυτή που μας κάνεις? Δεν σας την κάνω τυχαία. Σας την κάνω γιατί.
γιατί το τι κάνετε για το μυαλό των παιδιών σας, και το βλέπω και το ξέρω. Να μάθουν γράμματα, να μάθουν ξένες γλώσσες, να μάθουν μουσικά όργανα και όλα αυτά. Το τι κάνετε για το σώμα των παιδιών σας, και το βλέπω και το ξέρω. Προσπαθώ να δω τι κάνετε για την ψυχή των παιδιών σας. Και δεν βλέπω πολλούς ανθρώπους να κάνουν τίποτα, απολύτως τίποτα, και τόσο τίποτα, ώστε να διερωτάσαι, μήπως πιστεύουν ότι τα παιδιά τους δεν έχουν ψυχή. Γιατί αν πραγματικά έχουν ψυχή, και αν έχουμε ψυχή, τότε ποια είναι η τροφή της ψυχής μας? Η ψυχή μας από το Θεό προέρχεται. Και ο Θεός είναι η τροφή της και η ζωή της. Ο Χριστός μας το είπε καθαρά. Εάν δεν κοινωνήσετε το σώμα και το αίμα του Υιού του Θεού, δεν θα ζήσετε. Και ακόμα σε άλλο σημείο μας είπε ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Και ο ίδιος πάλι μας έδωσε το παράδειγμα της ζωντανής προσευχής. Αυτός ο Υιός και Λόγος του Θεού. Γιατί είχε ανάγκη, Θεός δεν ήτανε? Τι σας είπα προηγουμένως, η προσευχή είναι κοινωνία ζωής. Ήταν η φανέρωση της διαρκούς κοινωνίας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι πολλές φορές τα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς να έχουν ψυχή ή με πεθαμένη την ψυχή τους. Τότε με ποια δύναμη θα αντισταθούν? Με ποια δύναμη θα πουν όχι στις παγίδες που είναι γύρω τους? Με ποια δύναμη θα αντισταθεί η ψυχή τους στην ενέργεια του πονηρού πνεύματος? Και μετά έρχονται οι συνέπειες. Βλέπουμε τα παιδιά μας να πέφτουν στα ναρκωτικά, τα παιδιά μας να εγκαταλείπουν το σχολείο, τα παιδιά μας να φτιάχνουν συμμορίες, τα παιδιά μας να έχουν παραβατικές συμπεριφορές, τα παιδιά μας να έχουν νεύρα, ένταση, θυμό και όλα αυτά τα πράγματα. Και σας ερωτώ, σκεφτήκαμε ποτέ γιατί? Τι συμβαίνει? Δεν υπάρχει απάντηση? Δεν υπάρχει ερμηνεία? Σκεφτήκαμε γιατί εμείς πολλές φορές είμαστε γεμάτοι ένταση? Γιατί μέσα στα ίδια μας τα σπίτια, αντί να βιώνουμε την αγάπη, την ομορφιά, την ειρήνη, βιώνουμε την ένταση? Σκεφτήκαμε ποτέ γιατί είμαστε ανάπηροι να αγαπήσουμε? Γιατί η αγάπη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Πώς λοιπόν είναι δυνατό να έχουμε αγάπη, να έχουμε χαρά? Γι' αυτό πάντοτε, όντας αρρωστημένοι, δεν μπορούμε τίποτα καλό να φτιάξουμε. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε έναν καθηγητή πανεπιστημίου, έχει έρθει και στην Κύπρο, τον κύριο Μπαλογιάννη, στην πόλη μας, και στα πλαίσια των σχολών των γονέων. Και ρώτησε κάποιος μάλιστα από αυτούς, τι πρέπει να κάνω όταν ο άλλος είναι για μένα δύσκολος? Και είπε, το πρόβλημα είναι σε σένα. Εμείς έχουμε πρόβλημα μέσα μας. Εμείς δεν ετοιμαστήκαμε να υποδεχθούμε την αγάπη των άλλων, όπως λέγαμε και χτες το βράδυ. Και αντί να καταλάβουμε ότι εμείς φταίμε, θεωρούμε ότι πάντα ο άλλος φταίει. Μα αυτός που πιστεύει ότι πάντα ο άλλος φταίει, αυτός είναι ο άρρωστος. Είναι ο κατεξοχήν άρρωστος. Ο ταλέπορος άνθρωπος που ταλαιπωρεί. Αυτή την εικόνα της οικογένειας είχε το παιδάκι αυτό που ακούσαμε στην Ευαγγελική περικοπή. Έτσι μεγάλωσε και γι' αυτό ακριβώς έπεσε στα δίχτυα των πονηρών δαιμόνων. Έτσι συμβαίνει και στη δική μας τη ζωή σήμερα. Μην ψάχνουμε για πράγματα έξω από μας. Η λύση είναι μέσα μας. Οποιοδήποτε κακό παράδειγμα και αν δει ένα παιδί στην κοινωνία ή στην τηλεόραση, αν το βίωμα που έχει μέσα στο σπίτι του είναι ισχυρό, είναι πνευματικό, είναι ουσιαστικό, με ελευθερία και αγάπη δοσμένο και βιωμένο, τότε δεν έχει κίνδυνο από τον έξω κόσμο. Λέγω πολλές φορές, όταν τα παιδιά από μικρά έχουν την εμπειρία του Θεού στο σπίτι τους πρώτα και στην εκκλησία μετά, δεν τα φοβάμαι όταν θα μεγαλώσουν. Αρκεί να έχουν σωστούς ανθρώπους να τα παιδαγωγήσουν με αγάπη και με ελευθερία. Γιατί θα βρουν πραγματικά το δρόμο τους. Αλίμον όμως τα παιδιά εκείνα που δεν έχουν καμία εμπειρία του Θεού. Είπα κάποτε και το λέγω και σε εσάς, δείχτε μου πώς μεγαλώνετε τα παιδιά σας για να σας πω αν θα παίρνουν ναρκωτικά αύριο.
Και μου είπε ένας πατέρας, «Πάτερ, δεν είστε λίγο υπερβολικός?» Και του είπα, «Παιδάκι μου, έτσι προσπαθώ κι εγώ να πείσω τον εαυτό μου ότι είμαι υπερβολικός. Αλλά έρχονται τα γεγονότα το ένα μετά το άλλο και δεν με αφήνουν να πείσω τον εαυτό μου. Γιατί αλήθεια, αν πραγματικά η δομή του ανθρώπου είναι δοσμένη, τότε είναι δυνατό να περιμένουμε, όταν εμείς αλωτριώνουμε τη δομή μας και στερούμε την παρουσία του Θεού από τη ζωή μας, είναι δυνατό να είμαστε φυσιολογικοί? Είναι δυνατό να είμαστε άνθρωποι αγάπης? Και αυτοί που καμιά φορά μακρά από το Θεό λένε ότι εγώ έχω αγάπη, απλά έχουν πολύ εγωισμό. Και έρχεται κάποια στιγμή που αποδεικνύεται μέσα στην ίδια τη ζωή. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, δεν υπάρχουν μαγικές εικόνες. Υπάρχουν δεδομένες καταστάσεις. Ακριβώς η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο που κάνει πρώτα τη διάγνωση και προσφέρει μετά τη θεραπεία. Θα έρθουν σε λίγο τα παιδάκια σας να κοινωνήσουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό πράγμα, πόσο γεγονός υποδομής είναι για τη ζωή τους ότι τώρα κοινωνούν, ότι τα έχετε βαπτίσει. Άκουσα μια μέρα έναν δαιμονισμένο που τον εξόρκιζαν και το δαιμόνιο φώναζε, ακούστε τι φώναζε, «Καταραμένος ο πατέρας της που τη βάφτισε χριστιανή». Καταλαβαίνετε τι έλεγε? Το ότι είχε βαπτιστεί αυτό το πρόσωπο του στερούσε τη δύναμη να το συντρίψει, να το εξαφανίσει. Ακριβώς ο διάβολος ξέρει, εμείς δεν ξέρουμε, ότι αυτά τα μεγάλα μυστήρια είναι τα μυστήρια της κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο. Τι κάνουμε όταν βαφτίζουμε ένα παιδί? Το λέει μια ευχή πανέμορφα. Φύτευσον αυτόν φύτευμα αληθείας εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Τον μπολιάζουμε στο σώμα του Χριστού για να πάρει τη ζωή του και τον τρέφουμε μετά με τη ζωή του με τη Θεία Κοινωνία και αυξάνεται. Εάν αυτή την αύξηση τη ζει φυσιολογικά σε ένα σπίτι που έτσι κινείται, τότε πλέον και το σπίτι ολόκληρο και τα παιδιά αυτά θα σταθούν στο τέλος όρθια. Το ερώτημα του Χριστού και η απάντηση του Πατέρα ήταν πολύ καθοριστικά. Ο Χριστός ήταν σαν να του έλεγε, «Τώρα θυμήθηκες να το φέρεις? Πού ήσουν τόσο καιρό? Πού ήσουν από παιδί που το παιδί σου έχει το πρόβλημα αυτό? Πού έτρεχες όλα αυτά τα χρόνια?» Σε λάθος πόρτες, σε λάθος δρόμους. Έτσι τρέχουμε κι εμείς και εισπράττουμε τα αποτελέσματα του πόνου του δικού μας πλέον, της οδύνης της δικής μας, της αποτυχίας της δικής μας. Όταν λέμε, αγαπητοί μου, ότι το παιδί μου είμαι 14-15 χρονών και δεν το ορίζω, αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι αποτύχαμε? Δεν σημαίνει ότι μεγαλώσαμε λάθος? Δεν σημαίνει ότι δεν το θρέψαμε σωστά? Και δυστυχώς ακόμα και τότε δεν αναγνωρίζουμε το δικό μας λάθος και επιχειρούμε με τη βία ίσως και με απειλές να φέρουμε το παιδί μας στο σωστό δρόμο. Δεν το φέρνουμε έτσι. Μόνο με τη δική μας μετάνοια, με την ταπείνωση, με το γονάτισμά μας, με την αναζήτηση του ελέους του Θεού σαν το σημερινό πατέρα, μπορούμε πραγματικά σε αυτές τις στιγμές να βοηθήσουμε. Αλλιώς ο δρόμος είναι δρόμος καταστροφής. Επειδή ακριβώς το Ευαγγέλιο γράφει σε κάποιο άλλο σημείο ότι όσα γράφτηκαν, γράφτηκαν για τη δική μας διδασκαλία, ώστε με την μελέτη των γραφών, την παράκληση και την υπομονή να έχουμε την ελπίδα, μακάρι λοιπόν να θυμόμαστε το σημερινό Ευαγγέλιο και να το έχουμε μπροστά μας κάθε μέρα στο σπίτι μας, ώστε να μπορούμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, αλλά να είμαστε εμείς οι γονείς οι πρώτες εικόνες στο εικονοστάσι της κατοίκων Εκκλησίας που είναι η οικογένεια.